Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερο από 1.722.000 περιπτώσεις του νέου κορονοϊού, αλλά και περισσότεροι από 389.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά, έχουν καταγραφεί. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται 104.775 θάνατοι. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως και σήμερα 11 Απριλίου έχουν καταγραφεί 727.000 περιπτώσεις και 68.168 θάνατοι. Η Ισπανία έχει καταγράψει τις περισσότερες περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 161.000 κρούσματα της νόσου και 16.353 θανάτους. Η Ιταλία περισσότερες από 147.000 περιπτώσεις της νόσου και περίπου 19.000 θανάτους. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 917 θανάτους σε ένα 24ωρο και περίπου 10.000 θανάτους συνολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερες από 503.000 περιπτώσεις της νόσου, με 27.314 να έχουν αναρρώσει και 18.761 καταγεγραμμένους θανάτους, πάνω από 2.000 θανάτους σε μία ημέρα. Μάλιστα, μαζικοί ενταφιασμοί πραγματοποιούνται σε κάποιες περιοχές που έχουν ισχυρά χτυπηθεί από την εξάπλωση του ιού. Η ζωή όμως κερδίζει και συνεχίζεται. Η θάνατη είναι μια τραγική υπόμνηση τι μπορεί να πάθει ένα σύστημα υγείας αν δεν είναι σε επαγρύπνηση, αν δεν σταθεί σοβαρά απέναντι σε ένα φαινομενικά αθώο αλλά ύπουλο και ταχαίως εξαπλούμενο εχθρό που υπεκερνά τις δυνατότητες των συστημάτων υγείας στον κόσμο σαν τσουνάμι. Σήμερα ανακοινώνουμε 72 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.081. Το 56,8% αφορά άνδρες. 75 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 15 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 15 ασθενείς έχουν ήδη εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 93 θανάτους συνολικά στη χώρα. 26 αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη και το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.